Κοίτα, να σου πω, εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τα νεύρα τόσο πολύ του Στέλιου. Γιατί συνέχεια όταν κερδίζει, λίγο ξέρει. Σου φεύγει λίγο η ένταση. Ηρεμεί. Δηλαδή είναι ότι χάσανε και είχε νεύρα. Τώρα δεν κατάλαβα που έγινε το πρόβλημα. Λέει ότι του μίλαγε συνέχεια. Τον ρώτησε κάτι στην αφετηρία. Έδειξε το πλάνο στην αφετηρία κάτι. Να πάω εγώ μπροστά ή να πας εσύ μπροστά. Ενώ το είχαν ήδη πει από ό,τι καταλαβαίνω από τον πάγκο. Κοίτα, θα σου πω ότι είχε γίνει προσωπική εμπειρία. Έριχνα στόχο και είχα έναν συμπαίχτη μου ο οποίο προσπαθούσε να με κατευθύνει με λάθος τρόπο. Και επέμενε με μία λέξη τη λέει συνέχεια και μου χτύπαγε στον εγκέφαλο. Ποια? Λίγο πιο. Πώς μου το λέγε, λίγο πιο. Ψιλοκρεμαστά. Ναι, λίγο πιο ψιλοκρεμαστά. Και το έλεγε συνέχεια. Ανεξαρτήτως το έχω, όλο ψιλοκρεμαστά. Όχι, σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Και μου χτύπαγε συνέχεια στο κεφάλι και πάνω στο που. Βέβαια δεν ακούστηκε, λέω σκάσε το μπαλάκι. Ρε. Σκάσε ρε. Και με το που λέω σκάσε ρε και σταματάει, το πετυχαίνω και κερδίζουμε. Α, ωραία. Καταλαβες. Ναι. Οπότε και ο Στέλιος εκείνη την ώρα μπορεί να έπαθε κάτι ανάλογο. Γιατί όταν κάποιος σου λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα, καμιά φορά μπορεί να τρελαθείς κιόλας. Αλλά αυτό που λέει ο Θοδωρής ότι εφόσον νίκησε, θα μπορούσε λίγο να το αφήσει. Εντάξει, είναι η ένταση του αγώνα. Καλά, ναι, σίγουρα. Έχεις μια ένταση εκείνη την ώρα.